Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες από ανοιχτέ πηγές, ο Ερντογάν πρόκειται να επισκεφθεί το Κατάρ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επιδιώκοντας σταδιακά να βελτιώσει τους δεσμούς με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Συγκεκριμένο, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν πρόκειται να επισκεφθεί τη σύμμαχο χώρα του κόλπου Κατάρ στις 6 με 7 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσε το Hulk TV. Ο Τούρκο ηγέτη αναμένεται να συζητήσει τι τελευταίε εξελίξει στο Αφγανιστάν καθώ και διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με τον ομολογό του από το Κατάρ κατά τη διάρκεια τη διαπίστευση, ανέφερε το Halk TV. Η Τουρκία και το Κατάρ απολάμβαναν αναπτυσσόμενου δεσμού υπό την κυριαρχία του Ερντογάν, με τη χώρα να παρέχει κρίσιμα κεφάλαια καθώς τα συναλλαγματικά αποθέματα τη Τουρκία άρχισαν να μειώνονται κατά τη διάρκεια τη νομισματική κρίση του 2018. Το Κατάρι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Τουρκία, σύμφωνα με τον Economist. Οι πρόσφατε υπογραφή σε συμφωνίε του Ισραήλ με αραβικέ χώρε με την προτροπή και στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων με τη Γενική Ονομασία Συνθήκε Αβραμ έχουν διαμορφώσει ένα νέο κλίμα στι διεθνεί σχέσει στη Μέση Ανατολή, αφού για πρώτη φορά βγάζουν το Ισραήλ από τη διπλωματική απομόνωση σε σχέση με την πλειονότητα των αραβικών κρατών, η οποία υπήρχε μέχρι πρώτη νόσ. Μετά από όλα αυτά, ο Ερντογάν κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να επαναπροσεγγίσει το Ισραήλ αλλά και την Αίγυπτο, με την οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο με του αδελφού μουσουλμάνου, όπω ήδη αναφέραμε και την ΑΟΣ, αλλά και με τη Λιβύη, όπου το Καέρο θέτει ω όρο για βελτίωση των σχέσεών του με την Άγκυρα την απομάκρυνση του προσωπικού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και των τουρκόφιλων μισθοφόρων από την εν χώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.